Λιφτιγκολική στο δημοτικό κήπο Χανίων που όμως άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Η κοπή 10 δέντρων στο πλαίσιο της ανάπλασης ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με τον Παναγιώτη Σημανδυράκη να διαψεύδει σε αυστηρό ύφος εκείνους που ισχυρίζονται πως ο δημοτικός κήπος χάνει τα δέντρα του λόγω έλλειψης ευαισθησίας. Κάποιοι πέρασαν στην κοινωνία ότι η δημοτική αρχή επιλέγει να κόψει δέντρα. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι μια ντροπή για όλους όσους προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα και υποτιμούν και την ευαισθησία την οποία υπάρχει στην ίδια την υπηρεσία. Όπως εξηγεί στη μελέτη που εκπονήθηκε, καταγράφηκε για πρώτη φορά το σύνολο των δέντρων του δημοτικού κήπου που αριθμούν τα 467. 10 όμως έπρεπε βάσει των ειδικών να απομακρυνθούν για λόγους επικινδυνότητας και επειδή κάποια είχαν αρρωστήσει, ενώ στην παρούσα φάση θα προσθεθούν άλλα 27 δέντρα και χιλιάδες θάμνοι περιμετρικά. 467 δέντρα λοιπόν αποτυπώθηκαν, από τα οποία 10 θα απομακρυνθούν, τα 4 επειδή λόγω είναι ασθενείς και τα ασθενή και τα υπόλοιπα 6 θα απομακρυνθούν επειδή έχουν πάρει μεγάλες κλίσεις. Τα κριτήρια για την απομάκρυνση αυτών είναι καθαρά θέματα επικινδυνότητας, ασφάλειας των επισκεπτών που έρχονται στο δημοτικό κήπο, αλλά και θέματα φυτοϊγείας. Τα δέντρα είναι άρρωστα, έχουν προσβληθεί είτε από εντομολογικούς είτε από μυκητολογικούς εχθρούς και αποτελούν εστία μόλυνσης για τα υπόλοιπα δέντρα. Αυτή τη στιγμή έχουν τελειώσει τα ψηλά κλαδέματα, υπάρχει το αρδευτικό σύστημα, γίνονται όλα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γίνονται με χειρουργική ακρίβεια. Έκπληκτος ο Παναγιώτης Σημανδυράκης από τις καταγγελίες, όπως είπε, του πρώην Δημάρχου Χανίων σχετικά με την κοπή των δέντρων στον κήπο αλλά και στην πύλη της Άμμου, κατέστησε σαφές πως θα συνεχίσει να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, απομακρύνοντας όποια δέντρα κρίνεται ότι πληγώνουν μνημεία και εμποδίζουν την ομαλή προσβασιμότητα. Κανείς στη Δημοτική Αρχή, κανείς στην Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου και πρωτίστως όχι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θέλει να μειώσουμε το πράσινο. Έχουμε ανάγκη για περισσότερο πράσινο, γι' αυτό είμαστε εδώ και όταν θα ολοκληρωθούν όλα τα έργα, τα πολλά έργα τα οποία έχουμε βάλει μπροστά ως Δημοτική Αρχή, το τελικό ισοζύγιο πρασίνου για τους πολίτες και τους επισκέπτες θα είναι ιδιαίτερα θετικό. Τα έργα ανάπλασης στο στολίδι της πόλης των Χανίων θα ολοκληρωθούν στη διάρκεια του Οκτωβρίου.